Στην αυγή του νέου χρόνου συνηθίζουμε να μοιραζόμαστε ελπίδες, προσδοκίες, ευχές, όνειρα για το αύριο. Σήμερα όμως επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας μία βεβαιότητα. Ο χρόνος που έρχεται θα είναι χρόνος ορόσημο για τη χώρα. Μετά από σχεδόν μία οκταετία βγαίνουμε επιτέλους από τα μνημόνια και ανασένουμε. Αφήνουμε πίσω μας οριστικά την εποχή της επιτροπίας, των σκληρών μέτρων και των ταπεινώσεων. Και αυτός είναι ένας σπουδαίος λόγος για να αισιοδοξούμε ότι το 2018 θα είναι μια καλή χρονιά για τη χώρα, μια καλή χρονιά για το λαό μας. Γιατί ας μην ξεχνάμε, για να φτάσουμε ως εδώ, χρειάστηκε να υποβληθεί ο λαός μας σε μεγάλες θυσίες. Χρειάστηκε να δώσουν εκατομμύρια άνθρωποι το δικό τους δίκαιο αγώνα για να ξεφύγουμε από το βάλτο. Αλλά και από τη δική μας μεριά, χρειάστηκε να δοθεί και δίνεται σκληρή μάχη σε δύο μέτωπα. Στο μέτωπο της διαπραγμάτευσης από τη μια, απέναντι στις ακρότητες πολλές φορές των δανειστών μας, αλλά και στο εσωτερικό μέτωπο, απέναντι στις παθογένειες, στις τρευλώσεις, στην ευνοιοκρατία, στον κομματισμό, στη διαπλοκή και στη διαφθορά, σε όλα όσα μας κρατούσαν για χρόνια καθυλωμένους. Δεν έχω σκοπό να θριαμβολογήσω. Γιατί ξέρω, ο καθένας μας ξέρει, πόσα προβλήματα βρίσκονται ακόμη μπροστά μας και πόση προσπάθεια χρειάζεται για να φτάσει η ανάπτυξη από τους αριθμούς τους ανθρώπους και σε κάθε σπίτι ξεχωριστά. Ξέρω όμως επίσης και ο καθένας μας πρέπει να ξέρει ότι το σκοτάδι το αφήσαμε πίσω μας. Το καθεστώς που επιβλήθηκε στη χώρα το 2010, το 2018 επιτέλους τελειώνει. Αν όμως αυτή είναι η μία βεβαιότητα στο κατόφλι του νέου χρόνου, η άλλη βεβαιότητα είναι ότι το 2018 δεν θα είναι και δεν πρέπει να γίνει 2008. Δεν πρέπει να επιστρέψουμε και δεν θα επιστρέψουμε στο καθεστώς που γέννησε την ελληνική τραγωδία. Στην ανάπτυξη για τους λίγους και στα ψίχουλα για τους πολλούς. Στα συμπλέγματα πολιτικής εξουσίας και οικονομικής δύναμης και στα τζάκια που υπονόμευσαν την οικονομία, τη δημοκρατία και τη χώρα. Το 2017 δώσαμε μια δύσκολη μάχη για να βγει η Ελλάδα από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Δώσαμε όμως και ένα δείγμα γραφής μιας άλλης πολιτικής. Μιας πολιτικής που βάζει το συμφέρον της χώρας και των πολλών πάνω από τα συμφέροντα μιας καλομαθημένης ολιγαρχίας. Αυτή η πολιτική έδωσε απτά αποτελέσματα. Η οικονομία πήρε πάλι μπροστά, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία. Η ανεργία μειώθηκε αισθητά. Η Ελλάδα βρήκε πάλι τη θέση που της αξίζει στη διεθνή σκηνή. Δεν είναι πλέον αιτία προβλημάτων, αλλά καταλύτης λύσεων. Ενώ η ελπίδα και η αισιοδοξία επανέρχεται δειλά αλλά σταθερά